Λοιπόν, είναι καιρό μαζί μας. Τον ευχαριστούμε προκαταβολικώς. Διάβασα νωρίτερα τα καλημέρα, κύριε Λιγερέ. Έπεσε η γραμμούλα. Όχι, είστε εδώ. Καλημέρα, κύριε Λιγερέ. Διάβασα νωρίτερα αυτό το κείμενο, το οποίο είναι περίπου 20 αράδες, 20 μάλλον γραμμές. Και βγάζει μία πικρία, ενδεχομένως και έναν θυμό απέναντι στον φίλη και σε κάθε φίλη, οι οποίοι ενδεχομένως αυτοπροσδιορίζονται κάτι περισσότερο από αυτό που είναι πάνω από την ίδια τη χώρα. Εγώ αυτό εισέπραξα, αν έκανα και σας διάβασα κάπου λάθος, βοηθήστε με. Πάνω δεν υπάρχει πικρία, υπάρχει απλώς αλήθεια. Καμιά φορά η αλήθεια είναι πικρή και με τη μαθηματική σχέση, την οποία γνωρίζετε πολύ καλή, θα έλεγα μπορεί να ταυτίζω. Τώρα, είστε ένας επιστήμονας, κύριε Λιγέρε, και ο κύριος Φίλης ισχυρίζεται, χθες μιλήσαμε με πάρα πολύ κόσμο, άκουσα άλλους τόσους σε διάφορα έτσι μέσα, οι οποίοι λένε δεν μπορείς να αμφισβητήσεις το δικαίωμα ενός πολίτη να διατυπώνει άποψη. Και εγώ ρωτώ τον Νίκο Λιγερό, γιατί είναι κακό ο Νίκος Φίλης να έχει την άποψή του, ο κάθε φίλης εννοώ. Είναι πάρα πολύ απλό, γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε για άποψη, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε άσχετος μπορεί και να έχει μια άποψη. Το θέμα είναι αν έχει γνώμη. Ας το κρατήσουμε αυτό σαν έννοια. Το δεύτερο είναι ότι τα θέματα της γενοκτονίας δεν είναι θέματα τα οποία είναι ανώδυνα, και γι' αυτό η ανθρωπότητα αποφάσισε ότι όταν αναγνωρίζουμε μια γενοκτονία και όταν περνάμε στο στάδιο το νομοθετικό της ποινικοποίησης, τότε δεν δίνουμε το δικαίωμα στον καθένα να αμφισβητήσει ένα ιστορικό γεγονός. Αν δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο καθένας μπορεί να πει τα δικά του, μπορεί να λέει ακόμα και ανέκδοτα, ακόμα που λέμε και ρατσιστικά ανέκδοτα. Το θέμα είναι εδώ, μετά από το έργο του Λέμκιν όσον αφορά το θέμα της γενοκτονίας και πώς αναγνωρίστηκε από την χάρτα του ΙΕΤΟΥ 48 για όλη η διεθνή κοινότητα. Με αφορμή τους Εβραίους, έτσι, από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Όχι ακριβώς, γιατί μάλλον δεν διαβάζετε άλλες 20 αράδες προηγουμένως, και δεν είναι αυτό το θέμα, γιατί ο Λέμκιν βρήκε ως παράδειγμα για να υλοποιήσει αυτό το κόνσεπτ την γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων, γιατί το παράδειγμα των Εβραίων χρησιμοποιήθηκε εκ των υστέρων. Είχε ήδη σκεφτεί αυτά τα πράγματα, το βλέπουμε από τα αρχεία του που είναι προσβάσιμα σε όλους στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στη Ουάσιγκτον, και βλέπουμε ότι επειδή γνώριζε αυτά τα δύο παραδείγματα, τα χρησιμοποίησε για να δώσει σε αυτήν την έννοια σάρκα και οστά, και μετά εφαρμόστηκε στη γενοκτονία των Εβραίων. Μάλιστα. Άρα από εκείνη τη στιγμή και μετά, όταν μπαίνουμε στο πλαίσιο της ποινικοποίησης, τι γίνεται? Όταν αναγνωρίζω μια γενοκτονία, έχω δικαίωμα να έχω άποψη, μπορώ ακόμα και να βρίσω τα θύματα. Όταν όμως περνάει μια νομοθεσία και λέει ότι αυτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, ουσιαστικά απαγορεύω την βαρβαρότητα, τότε αλλάζει το πλαίσιο, και τότε όντως υπάρχει ποινικοποίηση για εκφράσεις που αμφισβητούν ιστορικά δεδομένα, όπως είναι οι γενοκτονίες και γενικότερα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε περάσει και εμείς αυτόν τον νόμο, δεν είναι μόνο ένα θέμα αναγνώρισης από το 1994, υπάρχει και νομοθεσία που λέει ότι δεν μπορούμε να λέμε ό,τι να είναι για τα θέματα της γενοκτονίας. Κατά συνέπεια, αυτή η διευκρίνηση όσον αφορά τις έννοιες δεν είναι απλώς μια άποψη. Είναι κάτι το οποίο θεωρείται παράνομο από τη νέα νομοθεσία. Ναι, εγώ, κύριε Λιγερέ, στέκομαι πάλι γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο γράψατε. Έλεγα νωρίτερα δεν είναι ποιητικό, δεν είναι συγγραφικό, αλλά είναι εξαιρετικά μαθηματικά φιλοσοφημένο. Και το σκάλισα λίγο. Αλλά θα μου επιτρέψετε να διαπιστώσω μία μικρή αντίφαση στο εξής. Εδώ ναι. Γράφεται ότι ο Φίλης δεν είναι επιστήμονας για να έχει γνώμη, και θα συμφωνήσω. Αλλά εγώ ρωτώ, παίρνοντας το επιχείρημα του κάθε φίλη, η Βουλή έχει την γνώση για να έχει γνώμη πάνω στο θέμα αυτό? Είναι, και αναφέρομαι στην απόφαση του 94 τώρα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πάνω σε καμία βουλή δεν λειτουργεί σε μια επιστημονική βάση. Η Βουλή λειτουργεί καθαρά σε πολιτική βάση, και αυτό είναι δικό σας θέμα, θεωρείτε αν οι πολιτικοί έχουν επιστημονοσύνη. Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι η Βουλή εκφράζει νομικά και νομοθετικά
τον λαό ως υπεύθυνη για αυτήν τη διαδικασία. Δεν έχει λοιπόν να εμπλακεί σε κάτι που θεωρείται ιστορικό. Δεν μιλάμε για μια ιστορική αναμέτρηση, μια σύγκριση ή κάποιο συνέδριο. Σε κάποια φάση διάφοροι άνθρωποι που έχουν κάνει ήδη αυτή τη δουλειά έχουν κάνει προτάσεις και μετά η Βουλή, μπορεί να είναι η Βουλή, μπορεί να είναι η Γερουσία, μπορεί να είναι και η Επιτροπή των Σοφών όπως υπάρχει ακόμα και στη Γαλλία, και αναφερθήκαν και σε αυτό, που μετά αποφασίζει αν ένα κράτος θεωρεί ότι πρέπει να εκφραστεί σε νομικό πλαίσιο πάνω σε μια ιστορική βάση. Η Βουλή λοιπόν δεν έχει λοιπόν σχέση με το αν τα δεδομένα υλοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο ή όχι, είναι εφόσον υλοποιήθηκαν, αν εμείς παίρνουμε την απόφαση να υπάρχει νομοθεσία ή όχι. Αυτό είναι μόνο η Βουλή. Ναι, ο Νίκος Φίλης θεωρεί ότι σκοπίμως, τόσο εκείνον όσο και άλλους, οι οποίοι διατυπώνουν ανάλογες απόψεις, τους στοχοποιείται. Τώρα μπαίνετε κι εσείς στον δεύτερο βαθμό, γιατί κι εσείς αναφέρεστε σε εκείνον, μάλιστα με έναν τεκμηριωμένο κείμενο, ουσιαστικά αφαιρώντας του αυτό το δικαίωμα να λέει ο ίδιος ότι έχει γνώμη. Στοχοποιείται, λέει ο ίδιος, και στοχοποιούνται οι διαφορετικές απόψεις από ένα εθνικό, όπως το λένε, πατριωτικό μένος και από ένα κλίμα το οποίο δημιουργεί σύγχυση κλπ. Λέμε ότι στοχοποιούμε τον Χίτλερ γιατί θεωρούσε ότι οι Εβραίοι ήταν ένα πρόβλημα. Είναι στο να λέμε, ας πούμε, ότι στοχοποιούμε τον Κεμάλ. Είναι στο να λέει ότι στοχοποιούμε τον Μουσολίνη. Αυτό με αφήνει εντελώς αδιάφορο, γιατί όταν ακούω κάποιον που εκφράζεται ακριβώς όπως θα εκφραζόταν ένας θήτης, χωρίς να έχει καθόλου ενοχές, θεωρώντας ότι απλώς είναι η δικιά του η άποψη, αυτό δεν είναι στοχοποίηση από ανθρώπους. Είναι στοχοποίηση από την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα απλώς βοηθάει να εκφραστούν τα δικαιώματά της, βοηθάει τους αθώους που δεν μπορούν να προστατευτούν, και αν δεν υπάρχουν δίκαιοι όπως ήταν ο Ραφαέλ Λέμκι, ο οποίος επινόησε αυτή τη λέξη ακριβώς για να μπορούμε στη συνέχεια να στοχοποιούμε τους θύτες έτσι ώστε να μην επαναληφθεί το ίδιο έγκλημα. Γιατί ξέρετε, αρχικά υπάρχουν οι 8 φάσεις του Στάντον και η ιδέα που εμπεριέχουν αυτές οι 8 φάσεις για μια γενοκτονία, να θυμάστε ότι η γενοκτονία είναι μόνο η 7η, στην αρχή υπάρχει αμφισβήτηση. Η ιστορική, μετά προσπαθούμε σιγά σιγά να στοχοποιήσουμε τα θύματα θεωρώντας ότι είναι εκτός πλαισίου και δεν πρέπει να βρίσκονται σε αυτή τη χώρα. Στη συνέχεια εξηγούμε ότι αυτά τα θύματα δεν είναι ακριβώς άνθρωποι σαν τους άλλους, άρα μετράει λιγότερο, και επιτέλους μετά το πλαίσιο της γενοκτονίας είναι έτοιμο για να περάσει στην φάση της υλοποίησης. Στη συνέχεια η 8η φάση προβλέπει ότι αυτά εξαφανίζονται και δεν υπάρχουν πια στοιχεία, άρα μετά αν κάποιος αμφισβητήσει την ύπαρξή τους είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί στο ενδιάμεσο έχουν εξαφανιστεί όλα τα ιστορικά στοιχεία που τα αποδεικνύουν. Αυτές εδώ τις φάσεις τις ξέρουμε ήδη εδώ και χρόνια. Το έργο του Στάντον δεν είναι πρόσφατο, ούτε το έργο του Λέμκι. Ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργούν οι άνθρωποι που είναι θύτες και ξέρουμε πώς λειτουργούν οι άνθρωποι που συνεργάζονται. Τώρα, αν αυτό λέγεται στοχοποίηση, τότε πρέπει να αλλάξουμε το λεξιλόγιο, γιατί όταν το θύμα σε ένα δικαστήριο δείχνει τον θήτη, δεν είναι στοχοποίηση. Ναι. Τώρα, εδώ γράφεται και το σημείωσα, απευθυνόμενο στον φίλη και σε κάθε φίλη. Όταν είσαι έτοιμος να κάνεις τα πάντα για μία θέση, πώς τολμάς να λες ότι αξίζει κάτι ο λόγος σου? Σωστά. Εδώ βασίζομαι πάνω στην εξής ιδέα. Δεν μπορώ εγώ να αποδεχτώ ότι κάποιος λειτουργεί θεσμικά και ορθολογικά όντως υπουργός, και από την άλλη πλευρά ταυτόχρονα να τον ακούω να λέει «Μα εγώ δεν τα πιστεύω καθόλου αυτά που πρέπει να κάνω ως υπουργός». Γιατί η προσωπική μου άποψη είναι ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει σωστή ορολογία. Κατά συνέπεια, επειδή θεωρώ ότι υπάρχουν έντιμοι πολιτικοί, για μένα ένας πολιτικός που έχει έναν ορθό λόγο είναι αυτός που ακολουθεί τα πιστεύω του. Όταν λοιπόν ακούω κάποιον να εκφράζεται συγκεκριμένα για να ουσιαστικά υπερασπιστεί αυτό που έχει πει πριν παλιά, αυτό δεν με πειράζει, γιατί πριν τόσα χρόνια δεν υπήρχε το πλαίσιο της ποινικοποίησης
και όντως ο κάθε άνθρωπος είχε δικαίωμα να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι ότι τι γίνεται μετά την νομοθεσία. Και κατά συνέπεια, επειδή έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα και στο πλαίσιο της Σλοβακίας και στο πλαίσιο της Ελβετίας και στο πλαίσιο της Γαλλίας, βλέπω ότι υπάρχει μια αλλαγή φάσης εφόσον υπάρχει η αλλαγή νομοθεσίας. Τίποτα άλλο. Με βάση εννοείται τον περσινό πρόσφατο δηλαδή νόμο, θα έπρεπε να... Ακριβώς, γιατί άρα... η Ελλάδα αποφάσισε να ποινικοποιήσει κάθε αναγνωρισμένη γενοκτονία, που σημαίνει ότι ουσιαστικά ποινικοποιεί την γενοκτονία των Εβραίων, την γενοκτονία των Ποντίων, την γενοκτονία των Αρμενίων, όταν κάποιος αμφισβητεί την ύπαρξή τους. Αυτό που ζήσαμε χθες στο Σύνταγμα, τι ερμηνεία έχει, κύριε Λιγέρε? Δεν ξέρω. Αυτή την επίθεση, μιας ομάδος ανθρώπων υπό την ενοχή μιας μεγαλύτερης ομάδος πολιτικοποιημένων ανθρώπων, μέρος της οποίας ή φιλικά προσκύμενοι στην οποία ήταν αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν, σε έναν βουλευτή, πρώην υπουργό, διπλωμάτη, ο οποίος δεν είναι και από τους πλέον, πώς να το πω, προκλητικούς. Ένας χαμηλών τόνων μετριοπαθής. Κοιτάξτε, θα διευκρινίσω τη θέση μου. Όποιος και να ήταν αυτός ο πολιτικός, ακόμα και αν είχε κάνει κάτι που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια καταγγελία ή ακόμα και μια καταδίκη, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιηθεί βία, εφόσον είμαστε σε ένα πλαίσιο δημοκρατικό, το οποίο έχει μια νομοθεσία η οποία είναι αρμόδια να τηρήσει τους κανόνες. Ερμηνεία, λέω, ερμηνεία υπάρχει στο πώς. Εγώ στέκομαι περισσότερο όχι σε αυτούς τους 2-3-5 οι οποίοι χτύπησαν με βιαιότητα τον Κουμουτσάκο, αλλά στέκομαι στο άλλο κομμάτι, το οποίο είναι και πολιτικοποιημένο κομμάτι, το οποίο δεν πήγε στον κόπο να χωρίσει, να σταματήσει αυτή τη βία. Ναι, εγώ θεωρώ απλώς ότι είναι απαράδεκτο. Αυτή η βία δεν πρέπει να υπάρχει και δεν έχει νόημα. Δεν είμαστε σε ένα πλαίσιο δικτατορίας, είμαστε σε ένα πλαίσιο δημοκρατικό. Μπορούμε να εκφραστούμε, μπορούμε να λύσουμε τις διαφορές μας και στη συνέχεια υπάρχει ακόμα και το πλαίσιο της δικαιοσύνης που μπορεί να καθορίσει ποια είναι η λύση. Κατά συνέπεια, η βία αυτή εναντίον ενός ανθρώπου, όποιος και να είναι, ξέρετε, από όποια πλευρά, όποιος και να είναι και βουλευτής ή υπουργός ή ακόμα και πρωθυπουργός, για μένα είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Λεγερέ, εγώ θα ξαναγυρίσω το πρώτο θέμα. Ναι. Βλέπουμε τον πρωθυπουργό, ο οποίος δύο μέρες καλύπτει τον υπουργό του. Ναι. Δεν έχει αναφέρει απολύτως τίποτα την ίδια στιγμή που. Εγώ δεν είμαι Πόντιος, αλλά είμαι εξοργισμένος, σας το λέω ειλικρινά εδώ και δύο μέρες. Όπως και πολλοί από το περιβάλλον. Ωραία, ακούστε λίγο. Ο Πρωθυπουργός δεν αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή ότι έχει στρέψει το μένος γενικώς του συνόλογου, πιστεύω, της χώρας. Πολύ λίγες είναι οι εξαιρέσεις. Δεν τον νοιάζει δηλαδή η δημόσια εικόνα της κυβέρνησής του? Νομίζω ότι τον νοιάζει, αλλά ξέρετε, όπως πάντα, για κάθε Πρωθυπουργό και για κάθε υπουργό που έχει ένα τοπικό πρόβλημα, ο Πρωθυπουργός περιμένει μερικές μέρες μέχρι να λυθεί στην βάση του Υπουργείου. Αν στη συνέχεια δει ότι το θέμα ξεχυλίζει από το υπουργικό πλαίσιο, τότε συνήθως παίρνει θέση. Δεν είναι κάτι που μας ξαφνιάζει, είναι κάτι το αναμενόμενο. Μπορώ να καταλάβω τον εκνευρισμό σας ή την οργή σας στο να μην πάρει μια θέση αμέσως. Απλώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όταν είχαμε προβλήματα σε σχέση με το βιβλίο της ιστορίας που είχε και αυτό εκνευρίσει μια τεράστια μερίδα του λαού, δεν είχαμε δει καμία ανταπόκριση από ανώτερο επίπεδο και περιμέναμε ουσιαστικά την ψηφοφορία του λαού για να ξεκαθαρίσει το θέμα. Ναι, αλλά εκεί νομίζω ρε Πούση ήταν βουλευτής ενός μικρού κόμματος. Εδώ ο Κώστας Ομαραγιάννης. Όχι, εγώ μιλάω για την υποστήριξη της, πώς να την πω τώρα, υπουργίνας που ήταν υπεύθυνη για να το αποσύρει ή όχι. Ναι. Είμαστε ακριβώς στην ίδια περίπτωση. Ωραία, κατανοητό. Κύριε Λεγερέ, τώρα υπάρχει μια συνεχής η προσπάθεια από τον ποντιακό ελληνισμό της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας. Η φαρέτρα των αντιπάλων, των αρνητών, γεμίζει με τις δηλώσεις ενός ενεργεία υπουργού μιας κυβέρνησης ελληνικής. Βεβαίως, και αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί τώρα που έχουμε καταφέρει να αναγνωρίσουμε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου σε διάφορες χώρες όπως είναι η Σουηδία, όπως είναι η Αρμενία, η Κύπρος, αλλά και μερικές πολιτείες της Αμερικής και δύο
πολιτείες της Αυστραλίας, τώρα πραγματικά δεν έχουμε ανάγκη από κάποιον που είναι Έλληνας και εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί αμέσως οι άλλοι που έχουν αναγνωρίσει, έχουν ήδη ένα πρόβλημα και αναρωτιούνται τι γίνεται μέσα στην ίδια την πατρίδα η οποία έχει υποστεί αυτή τη γενοκτονία, και βέβαια οι αρνητές θεωρούν ότι είναι μια πολύ καλή πράξη την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν λέγοντας ακόμα και σε συνέδρια, μα εδώ οι επίσημοι φορείς αυτού του κράτους θεωρούν ότι δεν είναι ακριβώς μια γενοκτονία, κατά συνέπεια γιατί εμείς να μπούμε σε μια διαδικασία ως χώρα να την αναγνωρίσουμε. Άρα όντως δίνει, αν θέλετε, στο οπλοστάσιο τους όσον αφορά την επιχειρηματολογία, στοιχεία τα οποία δεν έχουμε ανάγκη να τα δώσουμε. Τώρα, επειδή σας έχουμε και είναι χαρά μας που σας έχουμε, κύριε Λιγέρα, και ένα σχόλιο σας 10 μήνες πρώτη φορά αριστερά. Ένα σχόλιο με ποια έννοια εννοείται? Το δικό σας συμπέρασμα έως και σήμερα. Είναι κάτι το οποίο δικαιώνει ως τίτλος το 10 μήνες κυβέρνηση αριστερά, μια άλλη κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το θέμα της δικαίωσης θα γίνει με τον αριθμό που θα βάλετε πριν τη λέξη μήνες. Δηλαδή, τι εννοείται? Γιατί εγώ τα αφήνει ελεύθερα. Εμείς θέλουμε από εσάς να βάλετε το πρόσημο. Εγώ θέλω πρόσημο, δεν θέλω. Η πραγματικότητα αυτή είναι, κύριε Λέγκερ. Θέλω να πω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, την περιγράφω. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Το μόνο που μπορεί να σώσει πραγματικά την Ελλάδα είναι το θέμα της ΑΟΣ, τα έχουμε πει και μαζί. Βεβαίως, τα έχουμε πει και έχουμε παρουσιάσει και την έκθεσή σας και λοιπά. Ωραία, άρα λοιπόν, έχουμε 20 θαλάσσια οικόπεδα, τελικά έχουμε μόνο 3 υποψηφιότητες. Ένα από αυτά είναι πολύ καλό, είναι το οικόπεδο 2, όπου βρίσκονται 2 κοιτάσματα, και εγώ περιμένω από αυτήν την κυβέρνηση να προχωρήσει αυτόν τον διαγωνισμό, γιατί το κοίτασμα Πύρος και το κοίτασμα Αχιλλέας μπορούν να παίξουν τον ρόλο του κοιτάσματος Αφροδίτη στην Κύπρο. Κατά συνέπεια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνει και το παράδειγμα στη συνέχεια. Και από την άλλη πλευρά περιμένω και από αυτήν την κυβέρνηση, από την επόμενη δεν έχει σημασία, ποιος θα υπογράψει το θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Αίγυπτο και με την Κύπρο, αλλά και με την Ιταλία, εφόσον αυτά είναι στα σκαριά τώρα και έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Και όπως ξέρετε περιμένουμε θετικά αποτελέσματα και κύριε, από την ημερή. Κύριε Λιγερέ, χθες έγινε μια δήλωση παρέμβαση. Ενδεχομένως τώρα, επειδή είναι και Λουξεμβούργιο, στο Λουξεμβούργο είναι ένα πολύ ωραίο κράτος, πολύ όμορφο. Οι άνθρωποι είναι ζάπλουτοι, δεν έχουν κανένα θέμα, μαζεύουν τον πλούτο του υπόλοιπου κόσμου χρόνια ολόκληρα. Ο Γιούνκερ, ο πρώην πρωθυπουργός, δήλωσε χθες ότι δεν καταλαβαίνει γιατί για 10, το λέω εγώ τώρα επειδή είπατε να βάλουμε και κάτι μπροστά, ένα θετικό προσδοκισμό, κολομίλια. Τσακώνονται οι Έλληνες με τους Τούρκους και γιατί δεν συνδιαχειρίζουν το Αιγαίο και γιατί δεν κάνουν κοινές περιπολίες κλπ. Επειδή με τις θάλασσες και με τις ζώνες κλπ. Έχετε ασχοληθεί επισταμένως εσείς με τους συναδέλφους σας εκεί, αυτό μπερδεύει τα πράγματα? Μία πρώτη φάση νομιμοποίηση εμπλοκής της Τουρκίας θα περιέπλεκε τα πράγματα, είναι ανεξάρτητο ένα από το άλλο? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα μπορώ να σας πω, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, το Λουξεμβούργο δεν έχει θάλασσα. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Οπότε δεν ξέρει από θάλασσες. Αρχίζουμε λοιπόν με 0 μίλια. Εμείς είμαστε στα 6 και πρέπει να περάσουμε στα 12. Το θέμα της περιπολίας είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά ας γίνει η περιπολία στις ακτές της Τουρκίας. Σαφέστατο. Σε συνεργασία, κύριε Λιγερέ, πάλι σε συνεργασία. Ναι, αυτό λέει ο κύριε. Σε συνεργασία, στα σύνορα εκεί να πάμε. Δεν έχω πάμε. Κανένα πρόβλημα για συνεργασία, απλώς να γίνεται εκεί. Άρα, άμα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από την πλευρά της Τουρκίας, το να γίνεται μέσα στα δικά της παλάς όρια, εφόσον από εκεί θα έρθουν οι άνθρωποι, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί σημαίνει ότι έχουμε μία μικρή buffer zone που μας επιτρέπει να ελέγχουμε την κατάσταση. Το να γίνει όμως μια περιπολία μέσα στα δικά μας εθνικά χωρικά ύδατα, ενώ το πρόβλημα δεν προέρχεται από εδώ, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διευκρινίσουμε ακόμα και στον κύριο Γιούνκερ πού είναι τα νησιά, πού είναι η ακτή
τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Λιγερέ, πριν σας χαιρετήσουμε, εγώ θέλω να γυρίσω πάλι στο πρώτο κομμάτι τώρα με αφορμή αυτά που λέτε και να ρωτήσω το εξής. Αν η υποντιακή γενοκτονία ήταν αναγνωρισμένη από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, τα τραγικά γεγονότα του 1955, τις απελάσεις του 1965-64, πότε ήταν, τον Ατήλα, τις τις προκλήσεις, τις διεκδικήσεις, τις παραβιάσεις των αέριου, θα τα είχαμε. Σε αυτό τον βαθμό τουλάχιστον. Όχι, δεν θα τα είχαμε. Ούτε καν σε αυτό τον βαθμό. Γιατί να ξέρετε, θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ακόμα και για τις ναύτεξ, η Τουρκία είναι πολύ συντηρητική και τις εφαρμόζει πάντοτε με τον ίδιο τρόπο και πάντοτε νόμιμα. Άρα, αν υπήρχε ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο σε επίπεδο της διεθνής κοινότητας, θα είχαμε όχι αυτά τα προβλήματα, θα είχαμε ένα άλλο μέλλον. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ένα ενδιαφέρον το πρωινό. Εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι. Καλή σας μέρα, εμείς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στον ντουέτο σας. 103,6.